Ο πρώτος λαϊκός αγώνας δρόμου με τίτλο «Να τρέχω στην Αρκαδία Θεοδωράκη 2010» έγινε χθες, τιμώντας έτσι τον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Ο αγώνας είχε απόσταση 25 χιλιόμετρα από τη Ζάτουνα στο Βαλτεσνίκο. Είναι μια οφειλόμενη τιμή στον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη και άνθρωπο, τον Μίκη τον Θεοδωράκη, και έμπνευση του και των δημάρχων των τριών διοργανωτών, αλλά ιδιαίτερα του Συλλόγου Υγείας Δρομαίων Αθηνών και του Κώστα του Παναγούλια, ενός ανθρώπου που κατάγεται και είναι από τον Βαλτεσνίκο. Εμείς συνενέσαμε και θα αποδώσουμε την τιμή που οφείλαμε τόσα χρόνια και τη χρωστούσαμε στο μεγάλο Μίκη μας. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή να τρέξω στο αφιέρωμα αυτό που γίνεται στον Μίκη Θεοδωράκη, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει γνωστή την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο με τη μουσική του, σε έναν άνθρωπο αγωνιστή για την ειρήνη, σε έναν άνθρωπο αγωνιστή για πανανθρώπινες αξίες. Οργανώνουμε τον πρώτο ετήσιο αγώνα δρόμου Ζάτουνα Βαλτεσνίκο, απόσταση 24 χιλιόμετρων. Φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός και μέσα από αυτή την προσπάθεια προσπαθούμε να προβάλλουμε αφενός μια μεγάλη μορφή του σημαντικότερου σύγχρονου πνευματικού ανθρώπου της Ελλάδος, του Μίκη Θεοδωράκη, και παράλληλα το αρκαδικό ιδεώδες, το πανάρχιο αρκαδικό ιδεώδες, που εμπεριέχει μεγάλες αξίες από τις οποίες έχουν εμπνευστεί και σύγχρονοι αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ στη Ζάτουνα ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε δύσκολες στιγμές της ζωής του, εξορίστηκε. Το τοπίο όμως το αρκαδικό τον ενέπνευσε και συνέθεσε εδώ σημαντικά έργα τα οποία συνόδευσαν τον τότε αγώνα των Ελλήνων για τη δημοκρατία. Σήμερα η Ζάτουνα τιμάει τον Μίκη Θεοδωράκη. Και πέραν το γεγονός ότι στήθηκε εδώ το μουσείο που αναφέρεται στην εποχή εκείνη, μια σειρά από γεγονότα συμπεριλαμβανομένου και αυτού του δρόμου, πραγματικά φέρνει πίσω τις μνήμες στην εποχή εκείνη και επικαιροποιεί διαχρονικά νοήματα και μηνύματα από την ιστορική συνεισφορά του μεγάλου αυτού και σπουδαίου ανθρώπου του πολιτισμού στη σύγχρονη Ελλάδα. Μαζί, δύο μαραθωνοδρόμοι πρωταθλητές, Γιάννης Χαμόδρακας, Γιάννης Μάρης. Ο Μίκης έκανε την υπέρβαση, μια ζωή πάει την Ελλάδα στους ώμους του, στα χέρια του. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια υπέρβαση δυνάμεων σε έναν δρόμο για την τιμή του Μίκη. Για το Μίκη, αξίζει να πεθάνει ο Έλληνας. Βασικά ήρθαμε εδώ να τιμήσουμε το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι γιατί τιμήσουμε στο Μίκη Θεοδωράκη που έχει κάνει πάρα πολλά για την Ελλάδα. Πρωτιά σε αυτό τον αγώνα. Εντάξει. Καλός αγώνας. Λίγο δύσκολο βέβαια, είχε πολύ ανηφόρα, αλλά εντάξει, ήταν καλός αγώνας. Πιστεύεις ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος θα έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο? Θα έπρεπε, ναι. Πρέπει να καθιερωθεί.